δεν αποκλείει το σκληρό lockdown ο κύριος Γεωργιάδης. Α, δεν μας είπες τα καλύτερα. Πες τα καλύτερα, ρε Τζίφα! Ότι δεν αποκλείει το σκληρό lockdown. Από τη μία λέει ότι ναι, έχουν δίκιο οι έμποροι και θα δώσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, έτσι ακριβώς τα ανέφερε. Ποια είναι αυτά! Θυμόσαστε που είχαν πριν κάποιους μήνες, πριν το καλοκαίρι, που είχαν βγάλει και είχαν πει ότι το κράτος εγγυάται σε δάνεια 80%, ου, το κράτος 20% ποιος η τράπεζα. Τα πήρε. Τι λέει η τράπεζα σήμερα. Σήμερα. Έτυχε φίλος επιχειρηματίες που πήρε να δει τι είχε γίνει με αυτή την έτσι δανείου που είχε κάνει. Με εγκύδωση του ελληνικού κράτους. Γιατί τώρα ξεκινά και δεύτερο. Ναι. Λέει, δεν πήρε ποτέ ούτε αρνητική, ούτε θετική απάντηση. Ούτε αρνητική όμως. Απλώς δεν υπάρχουν τα λεφτά. Εξαφανίστηκαν. Εξατμίστηκαν. Σε χρόνο ντετέ, ποιοι τα πήραν τα λεφτά. Η αλήθεια είναι μία. Κάποιοι από όλο αυτό το γεγονός έχουν κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτή η πραγματικότητα. Ξαναπέστω. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Κυριολεκτικά. Αρχιλαμόγια και αρχιαπατεώνες. Ακόμα και τηλεοπτικοί απατεώνες. Έχουν κερδίσει και έχουν εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ εις βάρος των υπολείπων. Αγοράζοντας ξενοδοχειάκια. 1002. Πρε 1002. Άστο, μην εξαπατώντας το κράτος. Ναι, εξαπατώντας βέβαια το κράτος. Πολλά. Ή κάποιος φίλος βοήθησε τον άλλο φίλο του να τα πάρει πιο εύκολα. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή που οι επιχειρήσεις πεθαίνουν, οι επιχειρηματίες αυτοκτονούν, έχουμε μια άθλια κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι έχουν κερδίσει από αυτή την πανδημία όσα δεν ονειρευόντουσαν ποτέ. Τη στιγμή που οι υπόλοιποι έχουν χάσει τα πάντα. Έτσι. Αυτές είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Του ίδιου νομίσματος. Κάποιοι πανηγυρίζουν. Και για τον COVID και για όλα αυτά που γίνονται. Γιατί εισπράττουνε. Εισπράττουνε. Έχουν ανοίξει κάνουλες κάποιοι και παίρνουν χρήμα. Βρέχει χρήμα. Βρέχει χρήμα. Για κάποιους λίγους. Οι υπόλοιποι. Στο καζάνι.